Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε σήμερα ένα απλό θέμα, το οποίο δεν είναι και τόσο απλοϊκό. Ίσως το θέμα αυτό να συνοψίζει και η ανάλυση του θέματος αυτού και η απάντηση στο ερώτημα της νεαρής φίλης που μου στείλε το email με θέμα «Πώς μπορώ να γίνω ελκυστικός άνθρωπος, ώστε να έχω φιλίες και σχέσεις στη ζωή μου», να συνοψίζει αρκετές από τις αρχές της ψυχοεκπαίδευσης που αναλύουμε σε αυτό εδώ το κανάλι. Διαβάζω το mail της φίλης. Καλησπέρα κυρία Θέκλα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά αγάπη μου και σε σένα και σε όλους μας. Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο σας. Ευχαριστώ. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά βίντεο σας στο YouTube και με έχουν βοηθήσει πολύ. Χαίρομαι. Θα ήθελα να σας προτείνω ένα νέο θέμα για το οποίο δεν υπάρχουν σχετικά βίντεο στο κανάλι σας, εφόσον επιθυμείτε να μιλήσετε για κάτι τέτοιο φυσικά. Αφορμή είναι το δικό μου πρόβλημα. Είμαι αρκετά κλειστός άνθρωπος, ωστόσο έχω προσπαθήσει και βελτιώσει αρκετά την επικοινωνία μου με τους άλλους. Έχω παρατηρήσει ότι αρκετοί άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφομαι δεν κάνουν καμία προσπάθεια να με προσεγγίσουν, σχεδόν ποτέ, για να μου μιλήσουν, αλλά ανταποκρίνονται θετικά όταν ξεκινώ εγώ ίδια την κουβέντα. Νιώθω λες και έχω τον ανθρωποδιώκτη εντός εισαγωγικών και παρόλο που κρύβω το γεγονός ότι με ενοχλεί αυτή η κατάσταση, όταν είμαι μόνη μου μελαγχολώ και νιώθω αντιπαθής και ανεπιθύμητη. Μπορώ να αλλάξω κάτι για να με αντιμετωπίζουν διαφορετικά οι άλλοι? Ιστερόγραφο. Να σημειώσω ότι δεν είχα ποτέ αγόρι, παρόλο που είμαι αρκετά προσεγμένη εμφανισιακά, ευγενική και θετική σαν άνθρωπος, και αυτό είναι κάτι που μου ρίχνει αρκετά την αυτοπεποίθηση στο συγκεκριμένο τομέα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, με εκτίμηση μια φοιτήτρια. Και εγώ φίλε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα που θέτεις, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε κάποιο ξεχωριστό vlog μέχρι σήμερα, αλλά έχουμε αναφερθεί κάποιες φορές στα πλαίσια άλλων θεμάτων. Λοιπόν, πώς μπορώ να γίνω ελκυστικός άνθρωπος? Πώς μπορώ να ελκύω, να τραβώ τους ανθρώπους, να έχω μία έλξη, ώστε να έρχονται οι άνθρωποι κοντά μου? Η αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο, κοινωνικό όν. Οι άνθρωποι είμαστε ευτυχείς και νιώθουμε καλά όταν έχουμε υγιείς σχέσεις στη ζωή μας. Θα αναφερθώ ξανά για ακόμη μια φορά στη μελέτη της ευτυχίας ή τη μελέτη της Βοστόνης ή τη μελέτη του Χάρβαρντ, στην οποία διαχρονικά μελέτησαν οι ψυχολόγοι δύο ομάδες ανδρών για πάνω από 80 χρόνια για διάφορα θέματα. Και όσον αφορά στο ζήτημα το τι είναι αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υγιείς, στενές, νοηματοδοτημένες, meaningful, διαπροσωπικές σχέσεις, είναι αυτές οι οποίες παίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο για την ευτυχία στους ανθρώπους. Άρα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη τις σχέσεις. Είναι φυσιολογικό να θέλουμε να έχουμε φίλους, να θέλουμε να έχουμε σύντροφο, να θέλουμε να είμαστε ελκυστικοί στους άλλους ανθρώπους και να τραβούμε τους ανθρώπους κοντά μας και να συνδεόμαστε με νόημα. Έχει νόημα να το δούμε αυτό το με νόημα, το meaningful. Να συνδεόμαστε με νόημα με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο πράγμα να δημιουργήσουμε στενές διαπροσωπικές σχέσεις με νόημα. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν νιώθουν αντιπαθείς και μη ελκυστικοί, ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι ελκύουν τους ανθρώπους προς το μέρος τους, δυσκολεύονται να δημιουργήσουν υγιείς ανθρώπινες σχέσεις. Άρα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα της φίλης δεν θα εγγυηθεί και τη δημιουργία υγιών, νοηματοδοτημένων, διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι λοιπόν εκείνο που μπορεί να μας κάνει ελκυστικούς ή τι είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά ή τα δείγματα στη συμπεριφορά μας, στη γλώσσα του σώματος μας, στις εκφράσεις του προσώπου μας που μπορεί να ελκύουν τους άλλους ανθρώπους σε εμάς.
Καταρχάς, το έχεις εντοπίσει ήδη, το να είμαστε επικοινωνιακοί, το να είμαστε ομιλητικοί, το να ξεκινάμε εμείς την επικοινωνία. Δεν είναι κακό πράγμα να μιλήσεις πρώτα εσύ. Δεν είναι κακό πράγμα να ξεκινήσεις πρώτα εσύ μια συνομιλία ή μια γνωριμία. Αντιθέτως, είναι κάτι το οποίο θα σε κάνει πιο ελκυστική στα μάτια των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζεται να έχει αυτοπεποίθηση, επικοινωνιακή αυτοπεποίθηση, να πιστεύει στην ικανότητα του στην επικοινωνία και να θεωρεί ο ίδιος τον εαυτό του έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι ενδιαφέρον για τους άλλους ανθρώπους, ούτως ώστε να ξεκινήσει μία γνωριμία, μία συζήτηση, μία κουβέντα, αυτό από μόνο του είναι ελκυστικό. Λειτουργούμε εμείς οι άνθρωποι με τρόπους οι οποίοι είναι βασισμένοι στα ένστικτά μας, τα πρωτόγωνα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση και έχουν να κάνουν με την επιλογή των καλύτερων δυνατών περικαταστάσεων για εμάς. Μπορεί να είμαστε άνθρωποι που ζούμε στη σύγχρονη εποχή, μπορεί να επηρεαζόμαστε από την pop κουλτούρα, να επηρεαζόμαστε από τον πολιτισμό, από την ιστορία κτλ. Έχουμε όμως πρωτόγονους τρόπους λειτουργίας και ενστικτοδός επιλέγουμε να συνδεόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται ότι θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν είχαν τις γνώσεις ψυχολογίας, κοινωνιολογίας κλπ. Που έχουμε σήμερα και λειτουργούσαν με βάση το ένστικτο. Με βάση το ένστικτο λοιπόν οι πρωτόγονοι άνθρωποι έπρεπε να επιλέξουν να συνδεθούν με ανθρώπους που θα ήταν χρήσιμοι στην επιβίωση τους και στον εμπλουτισμό της ζωής τους. Άρα, αν ένας άνθρωπος σήμερα συναντήσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αισιόδοξος, ο οποίος είναι ευγενικός, ο οποίος είναι καλοπροαίρετος, ο οποίος έχει να φέρει κάτι θετικό στη ζωή του άλλου ανθρώπου, όπως είναι το γέλιο, όπως είναι η αισιοδοξία, όπως είναι μια θετική προσέγγιση της ζωής, αυτό από μόνο του γίνεται ελκυστικό. Φυσικά, για κάποιους ανθρώπους που έχουν θέματα με τον εαυτό τους και με τη σχέση τους με τον εαυτό τους, ας πούμε οι άνθρωποι έχουν αυτοκαταστροφικότητα για παράδειγμα, δεν θα νιώσουν έλξη από θετικούς και αισιόδοξους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που έχουν αυτοκαταστροφικότητα θα νιώσουν έλξη από τα λεγόμενα κακά παιδιά, για παράδειγμα. Φαντάζομαι όμως ότι εσύ θες να έλξεις τη ζωή σου ανθρώπους που να έχουν υγιείς προσωπικότητες και να υπάρχει πιθανότητα για δημιουργία στενών υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. Άρα, αν εσύ καλλιεργήσεις την αυτοεκτίμησή σου, αν καλλιεργήσεις την αισιοδοξία σου, αν καλλιεργήσεις μια θετική προσέγγιση της ζωής, αυτό θα έλξει κοντά σου και ανθρώπους ενδεχομένως οι οποίοι να θέλουν να εμπλουτίσουν τη ζωή τους. Θα στο ξαναπώ και θα στο ξαναπώ και θα στο ξαναπώ ότι δεν σημαίνει ότι αν έχουμε μοναξιά και αν είμαστε μόνοι μας και νιώθουμε την ανάγκη να συνδεθούμε με τους άλλους ανθρώπους, ότι οποιοδήποτε άνθρωπος έρθει στη ζωή μας, αυτός ο άνθρωπος είναι και κατάλληλος για να τον κρατήσουμε στη ζωή μας. Άνθρωπος να είναι και ό,τι να είναι που λένε κάποιοι, ή άνδρας να είναι ό,τι να είναι, η γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Χρειάζεται πάντοτε να διατηρούμε την κρίση μας σε επιφυλακή και να κρίνουμε γνωρίζοντας νέους ανθρώπους αν αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι και χρήσιμοι και βοηθητικοί στο να δημιουργήσουμε στη ζωή μας, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε σχέσεις μαζί τους. Η μοναξιά είναι ένας πολύ κακός σύμβουλος. Όταν νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι μας και όπως λες εσύ νιώθω ανεπιθύμητοι κάποιες φορές και αντιπαθητικοί, αυτό μπορεί να σε καταστήσει ευάλωτη στο να δεχθείς τη ζωή σου, να δημιουργήσεις σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν ταιριάζουν μαζί σου και δεν θα είναι αυτές οι σχέσεις ωφέλιμες και επικοδομητικές. Εφόσον είσαι εδώ στο κανάλι μας και παρακολουθείς τα βίντεό μας, θα έχεις ακούσει πολλές ιστορίες για κακοποιητικές σχέσεις, για σχέσεις με ανθρώπους αδιάγνωστους, για σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στη ζωή μας και νομίζουμε ότι με το που θα έρθουν στη ζωή μας θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ανοίγουμε τις πόρτες και τους υποδεχόμαστε και στη συνέχεια
μαθαίνουμε με τον σκληρό και με τον δύσκολο τρόπο και με τον στενάχωρο τρόπο ότι οι σχέσεις με τους ανθρώπους αυτούς έχουν δημιουργήσει ζητήματα στη ζωή μας παρά να έχουν επιλύσει. Γι' αυτό ίσως δεν έχω κάνει ένα τέτοιο βίντεο μέχρι τώρα. Δεν ξέρω και δυσκολεύομαι τώρα με αυτό το βίντεο. Δυσκολεύομαι γιατί ως ψυχολόγος και έχοντας διαβάσει κυριολεκτικά χιλιάδες ιστορίες ανθρωπίνων σχέσεων, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το να έλξεις ανθρώπους στη ζωή σου, αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το να επιλέξεις με ποιους ανθρώπους θα συνδεθείς. Άρα φοβάμαι για σένα μικρή μου, που μου γράφεις αυτό το mail, φοβάμαι ότι αυτή η μεγάλη σου επιθυμία να συνδεθείς με άλλους ανθρώπους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να σε οδηγήσει στο να κάνεις εσφαλμένες κρίσεις και να υποδεχθείς στη ζωή σου ανθρώπους, τους οποίους αργότερα να δυσκολευτείς να τους βγάλεις από τη ζωή σου για να απελευθερωθείς. Φυσικά θα μου πεις, ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν μπλέξει σε σχέσεις τοξικές ή σε σχέσεις άνισες ή σε σχέσεις άδικες ή σε σχέσεις έστω και καλυμμένα κακοποιητικές, τουλάχιστον έχουν ζήσει. Τουλάχιστον έχουν πάρει κάποιες εμπειρίες. Τουλάχιστον νιώθουν ότι ναι ρε παιδί μου, είχα δύο φίλες, είχα μια σχέση, είχα το ένα, είχα το άλλο. Ναι. Όμως πάλι θα σου πω ως ψυχολόγος ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται για χρόνια, όχι για μήνες. Ταλαιπωρούνται για χρόνια για να ξεπεράσουν τις συνέπειες, τις καταστροφικές συνέπειες κακοποιητικών σχέσεων και σχέσεων οι οποίες δεν ήταν υγιείς. Άρα έχεις ένα πλεονέκτημα εσύ έναντι των ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει αρκετές σχέσεις μέχρι τώρα στην ηλικία σου, ότι εσύ δεν έχεις κάποιο τραύμα από σχέσεις οι οποίες δεν πήγαν καλά και από ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύτηκες και στην πορεία αντιλήφθηκες ότι δεν ήταν χρήσιμες, ωφέλιμες, υγιείς οι σχέσεις σου μαζί τους. Άρα, πώς μπορείς να είσαι πιο ελκυστική? Μου φαίνεται ότι εσύ έχεις βρει τον τρόπο να προσεγγίζεις ανθρώπους, γιατί όπως γράφεις στο mail σου, λες ότι αν εσύ ξεκινήσεις να μιλήσεις, ανταποκρίνονται θετικά όταν ξεκινάς εσύ την κουβέντα. Άρα, έχεις τον τρόπο για να ξεκινήσεις κουβέντα, έχεις τον τρόπο για να διερευνήσεις την πιθανότητα να δημιουργήσεις γνωριμίες με νέους ανθρώπους. Στο τέλος της ημέρας, μην νομίζεις ότι έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κάθονται χωρίς να μιλήσουν και κάθονται χωρίς να πράξουν και χωρίς να κάνουν την πρώτη κίνηση και έτσι γνωρίζουν ανθρώπους. Ζούμε μια πολύ σύνθετη ζωή, μια πολύ σύνθετη ζωή. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις, περισσότεροι από εμάς. Έχουμε πολύ πιεστικά προγράμματα. Και δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο για να καθίσουμε, να χαλαρώσουμε και να αφήσουμε τον εαυτό μας να αφουγκραστεί τα θέλω μας, τις επιθυμίες μας και την ανάγκη μας για συνδεσιμότητα. Οπότε, εφόσον εσύ γνωρίζεις και αναγνωρίζεις την ανάγκη σου για συνδεσιμότητα και έχεις καταλάβει ότι με το να κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση οι άνθρωποι ανταποκρίνονται, σταμάτα να σκέφτεσαι πως είσαι αντιπαθής και δεν είσαι ελκυστική. Ίσα-ίσα έχεις βρει τον τρόπο να είσαι ελκυστική με το να προσεγγίζεις εσύ τους άλλους ανθρώπους. Προσέγγισε τους ανθρώπους που θεωρείς εσύ κατάλληλους. Μην πέφτεις με τα μούτρα. Να μην πέφτεις με τα μούτρα σε αυτές τις προσεγγίσεις. Δίνε στον εαυτό σου την ευκαιρία να γνωρίζεις τους ανθρώπους και να κρίνεις αν αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για σένα, ταιριάζουν μαζί σου για να συνδεθείς περισσότερο και άσε τη ζωή να συμβεί. Προσπαθώντας, συνομιλώντας, ανοίγοντας δρόμους. Άνοιξε δρόμους, δεν θα οδηγήσουν όλοι οι δρόμοι εκεί που θέλεις. Κάποιοι θα καταλήξουν σε αδιέξοδο. Κάποιοι θα είναι πολύ σύντομοι δρόμοι. Κάποιοι άλλοι δρόμοι όμως θα είναι μακρύτεροι. Χρειάζεται να είσαι ανοιχτή στις νέες γνωριμίες και προσεκτική, προκειμένου να μην μπαίνεις σε βαθύτερες σχέσεις με ανθρώπους με τους οποίους δεν θα είναι χρήσιμο, ωφέλιμο και επικοδομητικό για σένα να το κάνεις. Όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις, δεν σε έχουν πάρει και τα χρόνια, κορίτσι μου, να πεις ότι είσαι 50, είσαι 60, είσαι 70 ετών και δεν έχεις κάνει ακόμη ερωτική σχέση και να σκέφτεσαι ότι δεν είσαι ερωτεύσιμη και δεν είσαι για να αγαπηθείς.
Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ταμπεραμέντο, έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει το δικό του χαρακτήρα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ελκυστικότητα, και ερωτική ελκυστικότητα, και σεξουαλική ελκυστικότητα, και ψυχική ελκυστικότητα. Και κάποια στιγμή στη ζωή σου θα συναντήσεις και εσύ τον έρωτα, θα συναντήσεις και εσύ την αγάπη, θα πάθεις και θα μάθεις. Μην νομίζεις ότι όποιος έχει ερωτικές σχέσεις είναι απαραίτητος ευτυχέστατος και όποιος δεν έχει είναι απαραίτητος ατυχέστατος. Είναι όλα μέσα στη ζωή. Το να έχεις μια ερωτική σχέση είναι μια συνθήκη η οποία μπορεί να σου δώσει χαρά, μπορεί να σου δώσει ενθουσιασμό, μπορεί να σου δώσει όμορφες στιγμές, μπορεί να σου δώσει όμως και στενοχώρια, μπορεί να σου δώσει όμως και άγχος, μπορεί να σου δώσει και αρνητικές στιγμές. Εφόσον παρακολουθείς τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας, θα έχεις ακούσει πολλές ιστορίες ανθρώπων που ταλαιπωρήθηκαν ή ταλαιπωρούνται μέσα στις ερωτικές τους σχέσεις. Επίσης, το να είσαι μόνος, το να μην έχεις ερωτική σχέση, μπορεί να σε στενοχωρεί, μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι σου λείπει ένα σημαντικό κομμάτι από τη ζωή. Από την άλλη όμως, έχεις την ευκαιρία, όπως έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, να μετατρέψεις τη μοναξιά σου σε μοναχικότητα και να απολαμβάνεις τη ζωή, εφόσον ακόμη δεν έχει προκύψει μια ερωτική σχέση. Και πίστεψέ με, όταν ένας άνθρωπος το θέλει, όταν ένας άνθρωπος επιθυμεί να έχει μια ερωτική σχέση, θα την έχει. Και θα σου θυμίσω αυτό που λέγεται το ρητό, πρόσεξε τι εύχεσαι, γιατί θα το πάθεις. Δεν θέλω να σου πω με αυτό ότι σίγουρα όταν θα έχεις μια ερωτική σχέση θα περάσεις και άσχημα, μια ερωτική σχέση όμως έχει και τις προκλήσεις της. Οπότε, σε αυτή τη φάση της ζωής σου που είσαι φοιτήτρια, σου προτείνω να απολαύσεις τα πράγματα που σου αρέσουν στην καθημερινότητα σου, να βρεις και άλλες ασχολίες ή ενδιαφέροντα που να σε γεμίζουν, να εστιαστείς στη σχέση σου με τον εαυτό σου. Το να κάνεις ψυχοθεραπεία θα σε βοηθούσε πολύ. Θα σε βοηθούσε πολύ στο να ανεβάσεις την αυτοεκτίμηση σου και την αυτοπεποίθησή σου. Και φρόντισε να έχεις έτσι στο μυαλό σου ότι το να έχεις μία, δύο υγιείς, στενές, διαπροσωπικές σχέσεις, φιλίες με άλλους ανθρώπους, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει πολύ στο να νιώθεις ότι έχεις το κοινωνικό δίκτυο, την αίσθηση της κοινότητας, ότι ανήκεις σε μια παρέα, ότι ανήκεις σε ένα σύνολο ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνείτε και να μην νιώθεις μόνη σου όπως τη μοναξιά. Επίσης, το να είμαστε μόνοι μας, ξαναλέω, δεν είναι απαραίτητα κακό και είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε στη ζωή μας, ακόμη και όταν έχουμε πολλούς φίλους, ακόμη και όταν έχουμε πολλούς γνωστούς, ακόμη και όταν είμαστε μέσα σε μια ερωτική σχέση ή σε ένα γάμο. Έχουμε δαιμονοποίηση το να είμαστε μόνοι μας, ότι είναι κάτι απαραίτητα κακό. Όταν όμως η μοναχικότητα εναλλάσσεται με την κοινωνικότητα, τότε βοηθούμαστε να διατηρήσουμε την ισορροπία μας. Και στην εποχή του διαδικτύου, ένα από τα καλά της εποχής του διαδικτύου, είναι ότι μπορούμε να συμμετέχουμε και σε διαδικτυακές κοινότητες, όπως αυτή την κοινότητα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, δημιουργήσαμε και προσπαθούμε να διατηρούμε εδώ στο κανάλι μας, όπου μπορεί να ερχόμαστε σε διαδικτυακή επαφή με άλλους ανθρώπους ή να ερχόμαστε σε επαφή με υλικό, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να σκεφτούμε καλύτερα, να διαχειριστούμε καλύτερα τα συναισθήματα μας, τις σκέψεις μας κτλ. Η ψυχοθεραπεία όμως, ψυχοθεραπεία, η οποία από κάποιους ψυχολόγους θεωρητικούς έχει ονομαστεί και ως εντός εισαγωγικών πληρωμένη φιλία, μια ψυχοθεραπευτική σχέση μπορεί να είναι μια πολύ χρήσιμη σχέση που να μας βοηθήσει να εξηγιάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και να εμβαθύνουμε στη σχέση μας με τον εαυτό μας και να χρησιμεύσει η ψυχοθεραπεία ως ένα παράδειγμα για το πώς να σχετιζόμαστε υγιώς με άλλους ανθρώπους. Είχες πει προηγουμένως ότι επειδή δεν έχεις ακόμη ερωτική σχέση, δεν έχεις ερωτική αυτοπεποίθηση. Το ίδιο ισχύει και για τις φιλίες. Αν ακόμη δεν έχουμε δημιουργήσει υγιείς φιλίες και στενές νοηματοδοτημένες φιλίες, τότε δεν έχουμε αυτοπεποίθηση και στο θέμα της φιλίας. Όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία, μέσα από τη ψυχοθεραπεία με οδηγό και παράδειγμα
τη ψυχοθεραπευτική σχέση, μαθαίνουμε πώς να σχετιζόμαστε υγιώς με άλλους ανθρώπους και μαθαίνουμε πώς να δημιουργούμε αληθινές φιλίες. Και όταν έχεις αληθινές φιλίες, τότε ανεβαίνει και η αυτοπεποίθησή σου στο θέμα της φιλίας. Είναι ένας συνεχής αγώνας, ο πνευματικός αγώνας, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, ώστε να αγαπήσουμε πνευματικότερα τον εαυτό μας, ώστε να συνδεθούμε ουσιαστικότερα με τον εαυτό μας και να γνωρίζουμε τις πραγματικές μας ανάγκες και τις πραγματικές μας επιθυμίες, το ποιοι πραγματικά είμαστε και να κρίνουμε ανάλογα. Δεν είναι κάτι το οποίο σταματάει ποτέ. Χρειάζεται να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση, να παρατηρούμε τα συναισθήματα μας, να παρατηρούμε πού βρισκόμαστε, να παρατηρούμε αν είμαστε καλά μέσα στις σχέσεις που βρισκόμαστε, αν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι εμείς για να γίνει καλύτερη αυτή η σχέση, αν χρειάζεται να διαπραγματευτούμε κάποια πράγματα μέσα στη σχέση μας και ενδεχομένως αν κάποιες σχέσεις μας είναι υγιείς ή όχι. Σε όλες τις ηλικίες κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε τοξικές σχέσεις ή να μπούμε μέσα σε τοξικές σχέσεις και καλούμαστε εκ των υστέρων να διορθώνουμε τα πράγματα, να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Το υπέροχο με το θέμα αυτό της φιλίας είναι ότι υπάρχουν endless possibilities, ατελείωτες πιθανότητες, ατελείωτες δυνατότητες. Δηλαδή δεν θα μας κατηγορήσει ποτέ κανείς και να πει «Μα εσύ γιατί έκανες 215 φιλίες, γιατί προσπάθησες να δημιουργήσεις 125 φιλίες, 135 φιλίες», δεν θα κανείς να μας το πει αυτό. Δηλαδή δοκιμάζουμε, προσπαθούμε να είμαστε φίλοι με κάποιους ανθρώπους, επενδύουμε σε μια φιλία και αν μας βγει επένδυση καλός, αν δεν μας βγει πάλι καλός, παίρνουμε τα μαθήματα που είχαμε να πάρουμε από εκείνη τη σχέση και αν αυτή η σχέση δεν μας ταιριάζει, δεν μας εκφράζει, είναι μια σχέση που μας προκαλεί περισσότερο κακό παρακαλώ, δικαιούμαστε να την τερματίσουμε. Και ξαναλέω, ο χειρότερος σύμβουλος είναι η μοναξιά και το αίσθημα της έλλειψης και της ελλειμματικότητας. Ότι εγώ δεν είχα αληθινές φιλίες στη ζωή μου ή ότι εγώ δεν είχα φιλίες στη ζωή μου και πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μια φιλία. Και αν δημιουργηθεί μια φιλία η οποία μου φαίνεται ότι είναι πολύ σπουδαία φιλία και ότι είναι πολύ σπουδαίος ο φίλος που έχω γνωρίσει και ότι πω πρώτη φορά στη ζωή μου έχω έναν τόσο αληθινό, τόσο πραγματικό φίλο, να θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε γη και είδωρ σε εκείνη τη φιλία και οπωσδήποτε να μην την αφήσουμε ποτέ να τελειώσει ή να προσπαθούμε πάση θυσία να τη διατηρήσουμε επειδή δεν είχαμε ποτέ φιλίες στο παρελθόν ή επειδή νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες φιλίες στο μέλλον. Το μόνο σταθερό που έχουμε στη ζωή μας όλοι είναι ο εαυτός μας και η σχέση μας με τον εαυτό μας. Οι φιλίες πάνε και έρχονται. Κάποιες φιλίες που μπορεί να είναι υγιείς φιλίες, που μπορεί να είναι χτισμένες σε γερά θεμέλια, μπορεί να διαρκέσουν. Μπορεί να διαρκέσουν για μια δεκαετία, μπορεί να διαρκέσουν για μια εικοσαετία, μπορεί να διαρκέσουν για μια ζωή. Κάποιες άλλες φιλίες κάνουν τον κύκλο τους, όπως και οι ερωτικές σχέσεις. Και ξαναλέω, στις φιλίες υπάρχουν endless possibilities, γιατί δεν είναι και μονογαμικές οι φιλίες. Δηλαδή μπορεί να έχεις και μία φιλία και άλλη φιλία και άλλη φιλία. Άρα είναι ένα μεγάλο πεδίο αυτό με τις φιλίες, στο οποίο μπορούμε να πειραματιζόμαστε με σεβασμό προς τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους εννοείται, να σεβόμαστε τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων, αν κάποιος άνθρωπος θέλει να είναι φίλος μαζί μας καλός, αν κάποιος άνθρωπος δεν θέλει να είναι φίλος μαζί μας, οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτό το πράγμα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Κανείς δεν ανήκει κανενός, ούτε στις φιλίες, ούτε στις ερωτικές σχέσεις, αλλά ούτε ακόμη και στις οικογένειες. Άρα, με σεβασμό στην ανθρώπινη ελευθερία τη δική μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργήσουμε υγιείς, στενές διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά η πιο σημαντική στενή διαπροσωπική σχέση που οφείλουμε να επενδύουμε τα πάντα σε αυτή, είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας και η ψυχοθεραπεία, θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να εμβαθύνουμε στη σχέση αυτή. Και θα τελειώσω με αυτό, πώς μπορώ να γίνω πιο ελκυστικός προς τους άλλους ανθρώπους, ώστε να δημιουργούν με την όρεξή τους φιλίες και σχέσεις μαζί μου, με το να εμβαθύνω στη σχέση μου με τον εαυτό μου και να δημιουργήσω και να διατηρήσω μια υγιή
σύνδεση με τον εαυτό μου και πολύτιμο όπλο σε αυτό είναι η ψυχοθεραπεία. Σε όλους μας εύχομαι αγάπη, συνδεσιμότητα και πληρότητα.